ένα μπράβο. Μπράβο τώρα στον Πάρη που έπιασε πανηγυρικά το under 20 μισό games του κύριου Πεντεμινόρ. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Πάρη. Πολύ καλησπέρα και στους γιος σας και σε όλους τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροατές. Καλησπέρα και σε εδώ, τρία άτομα. Καλησπέρα και με εμένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, τριάδα σήμερα. Νομίζω δεν έχουμε ξαναμιλήσει τηλεφωνικά. Όχι, δεν έχουμε ραδιοφωνικά μιλήσει. Όχι, όχι ποτέ. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Εντάξει, και εγώ το ίδιο. Ιδιαίτερη τιμή. Έτσι ακριβώς. Για έναν άλλο. Το Κύριος μας έκανε την τιμή. Έτσι. Το είπε ο Γιώργος κατευθείαν. Το πίστευα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα σήμερα περιέργως από τον Κύριο. Ότι θα την πάτε εκεί την κουβέντα. Πόσα game δηλαδή, 2,70 είδα έδινε το under 20 μισό. Δώρο, ε. Ναι, γιατί το under, το under 22 μισό έδινε 1,85. Που ήταν το βασικό. Ναι, γιατί έπαιζε υποτίθεμαι καλύτερο του παίκτη, ρε παιδιά, ο Κύριος είναι. Ο Κύριος, ένα μπράβο. Παιδιά, σεβαστείτε με τι, επειδή είμαι το 37 και ο άλλος είναι το 21. Σύντομα top 10 θα είναι, σύντομα. Σύντομα top 10. Ούτε 21 games που έπαιζε με το νούμερο 21. Ισχύει. Να τα λέμε αυτά. Τώρα με ποιον παίζει. Και όσον αφορά τις ελληνικές μας προβλέψεις, εντάξει, νομίζω ότι πέρασε ο Άρης, κόντεψε να πάει και στην παράταση για να βγάλει το φαντέ. Το συζητήσαμε στο να κρυφτεί εκεί η πρόταση και μάλιστα στο πρόκριση Άρης στην παράταση την όταν 18.30 το συζητήσαμε το απόγευμα. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ εύκολα χωρίς υδρότα το Άντερ, έτσι δεν είναι. Το Άντερ το 90 να πούμε. Εντάξει. Έτσι δεν είναι, γιατί στο 120 ήταν 2-2. Ήταν άλλο αυτό, ναι, άλλο αυτό. Τώρα ο Παναθηναϊκός πέρασε τον goal goal Πάρη. Κάναμε καθάρι, Δημήτρη μου, στο 1-0-7. Το goal goal που έδωσε εσύ πέρασε, σωστά. Και από λάθος δεν βγήκε ο Άσος, έτσι. Δεν θα βγαίνει τον goal goal, βέβαια. Το πιστεύεις αυτό, ε? Λάθος, δεν έκανε ο Καπετσής. Θα βγαίνει ο Άσος. Ναι, δηλαδή, τι θέλει τώρα να το κυνηγήσουμε όλη τη χρονιά για αυτό το λάθος. Όχι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Θα μάθει ότι εκεί την μπάλα την πετάς έξω, κάτι κάνει. Έτσι ακριβώς. Και η εθνική μας δείχνει ότι θέλει το Γιάννη για να μπορεί να είναι πιο σίγουρη και πιο δυνατή από ό,τι είναι χωρίς το Γιάννη. Έτσι και στην Ισπανία. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η εθνική, αν πρόσεξε σωστά και πέρα από το ρεκόρ του Δημήτρη Αγραβάνη, δεν πρέπει να κερδίσει ούτε ένα δεκάλεπτο. Ούτε ένα δεκάλεπτο δεν πρέπει να κερδίσει κόντρα στους Ισπανούς. Εντάξει, ήταν λείπει και ο Σλούκας, αν δεν κάνω λάθος, Πάρη. Ναι, και χωρίς το Γιάννη και χωρίς τον Πάπα Γιάννη. Ναι. Όπως και να το κάνουμε, Σλούκας και Αντετοκούμπο θα έχουν βασικό ρόλο. Σημαντική κρίκη. Ναι. Καλώς εγώ των πραγμάτων στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε με αυτούς εδώ η δυναμική της ομάδας μας αυξάνεται. Όπως σημαντικό ρόλο θα έχει και ο Παπαγιάννης, αρκεί να παίξει και να είναι στην τελική 12. Έτσι. Δηλαδή, αρκεί να σβήσουν αυτά τα σύννεφα ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός, ότι κινδυνεύει να χάσει το Ευρωμπάσκετ, ότι θα κλείσουν τα πάντα τελευταία στιγμή και ούτω καθεξής. Έτσι. Γιατί ο Παπαγιάννης δεν είναι και την καλύτερη δυνατή χρονιά του με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι πάντα ένα κορμί, υπολογίσιμο, ένας παίκτης ο οποίος έχει πλέον πρόθεση, έχει πλέον εμπειρία για να μπορέσει να βοηθήσει την εθνική τη θέση του Σέντα σε μια θέση που μπορεί να φανεί κάπως οξύμορο ή περίεργο αυτό που θα πω, ότι μπορεί να παίξει εύκολα και ο Γιάννης. Καλά, ναι, εννοείται. Έχει και το ύψος έχει και τον όγκο έχει. Οπότε μπορεί να παίξει και αυτή την θέση. Αλλά γιατί, τι όχι, άλλο να κάνει. Γιατί όχι να έχουμε άλλη μια καλή λύση όπως είναι ο Παπαγιάννης. Έχουμε τίποτα για σήμερα, Πάρη, για το κλείσιμο. Ένα σημείο μου έχει κάνει κλικ έτσι, από το πρωί, έτσι, ναι, όπως είδα τις σημερινές εκλογές. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο από αυτού. Την νίκη της Ντόρτμουντ σε αυτή την απόδοση την οποία νομίζω ότι συχνά πυκνά δεν θα τη βρίσκουμε στη διάρκεια της χρονιάς. Έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να έχει να κάνει ότι επειδή είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Όχι, ξεστή, είναι και εκεί. Είναι πολύ καλή ομάδα η Φράιμπουργκ. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έριξε 4 στην πρεμιέρα. Αλλά όπως είπες, είναι η απόδοση αυτή που σε εξητάρει. Κατά ψέματα για Ντόρτμουντ. Ναι, μπράβο, για Ντόρτμουντ. Είναι απόδοση για Ντόρτμουντ. Δηλαδή, όπως εχθές που το συζητήσαμε ότι δεν χάνεται η ευκαιρία να ποντάρουμε σε μια απόδοση του 2-3 και παραδείγματος στο Παναθηναϊκό, άσχετο το πώς δεν βγήκε τελικά αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι από τις αποδόσεις τις οποίες τις βλέπεις, σου κάνουν κλικ, σου τραβάει την προσοχή και σε κρατάει κοντά μέχρι να πας να το ποντάρεις ή όχι. Τώρα βλέπω 2-37 στο το διπλό της Ντόρτμουντ, μια χαρά είναι για Ντόρτμουντ. Είναι να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, στο κλείσιμο της κουβέντας μας. Δηλαδή, τα ξημερώματα μετέδιδα το παιχνίδι το οποίο προκρίθηκε. Α, ναι, ναι. Σε άκουσε, είδα. Η ομάδα του Σκολάρη. Ωραία. Στο 85 περίπου δινόταν 3,50, αν θυμάμαι σωστά, ο Άσος. Το 85. Λίγο έπεσε το μάτι μου εκεί. Και 9,25 το διπλό, το οποίο τελικά και βγήκε. Έτσι, με αυτό το γκολ, το κατά λάθος, στο 90 συν 6.
Δηλαδή είναι κάτι περίεργες αποδόσεις. Οπα. Περίεργες αποδόσεις. Είπε για τις περίεργες αποδόσεις, πάει. Και έκλεισε. Μας έδωσε σημείο. Μας έδωσε το διπλό της Ντόρτμουντ. Να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα.